είναι αυτά? Κερασμένα από το freak show. Γιατί έσκυψα στο πρόβλημά του, λέει. Γιατί τι έπαθε πάλι? Τον τρέχει η Έλλη με κάτι απίστευτες λιγούρες. Πάω να φέρω πιάτα. Περιμένουμε κανέναν? Όχι. Λες να είναι η Φιγέννη και ο Σπύρος? Α, δεν θέλω χαζομέρια, πρέπει να ζωγραφίσεις. Τώρα ήμουν μαζί του, ρε αγάπη μου. Έλα μέσα. Δεν είμαστε καλά. Καλά, μόνη σου ήρθες μέχρι εδώ? Κούτσα, κούτσα, παστιλούτσα που λένε. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Αν σκόνταυτες. Αν σε πήρε κανένα μάτι. Με είδε ο Θεός ισολογιωμένος. Του είπα ότι πάω στο γιατρό. Αστυνομία να σου πετύχει. Ήδη λέει, σαν να κάτσε εδώ. Κάποια σου τα έφερες? Τα έχω στην τσάντα μου. Ωραία. Θέλεις να σε κεράσουμε ένα τσαγάκι? Γιατί άρρωστη είμαι. Σουβλάκια μου μυρίζουν. Σουβλάκια είναι, θες? Πρώτα να πιούμε, μετά το φαγητό και να σβήσουμε. Μάλιστα. Ωραία. Θέλω να δω τα μωρά. Φυσικά, πάνω. Θα δεις την Μυρτώ, γιατί είναι ναυσικά κοιμάται. Εντάξει. Ποιος ήρθε? Αγάπη μου, καλή μου, αγγελέ μου. Αχ, αγάπη μου, τι μωρό είναι αυτό. Τυχερή να είσαι, αγάπη μου, πάντα καλά. Μα τι μωρό. Ωπα! Αγάπη. Σε ένα νησί από όνειρα που αληθινά να χανθεί και να γελάς σφιχτά, να με κρατάς στην άκρη μιας ακρογιαλιάς που φτιάχτηκε μόνο για μας, μόνο για μας. Έλα ρε Οδυσσέα που σου λέω. Νονά, σε παρακαλώ, ήπιες ένα λικεράκι κουμκουά, τέλος. Τι ψυχή έχει ακόμα ένα? Είμαι τόσα χρόνια κλεισμένη μέσα στο σπίτι. Τώρα θέλω να ξεσκάσω. Φτάνει, νόνα μου, ξέσκασες. Α, είστε πολύ συντηρητικοί. Έχω ανάγκη να βγω έξω. Να πάρω καθαρό αέρα. Λοιπόν, μπορείς να βγαίνεις όσο θες. Εγώ θα σε πηγαίνω, εντάξει. Αλλά μόνο εγώ. Δεν, νόνα, φαντάζεσαι τώρα να σκοντάψεις, να χτυπήσεις και να τρέχουμε? Καλά σου λέει, πρέπει να προσέχεις. Τι να προσέχω? Μια ζωή την έχουμε. Κι αν δεν τη γλεντήσουμε. Κατάλαβε τώρα γιατί σου με φτάνει? Ένα ή τη γάρισε το τραγούδι πάλι. Λοιπόν, πάμε σπίτι. Έλα, θα σε πάω σπίτι. Όχι, δεν θέλω να πάω σπίτι. Δεν πάω πουθενά. Θέλω να δω τα μωρά. Τα είδε, νόνα μου, τώρα κοιμούνται. Θέλει να σου δείξω του πίνακε στο Οδυσσέα? Μα τι να δω από του πίνακε στο Οδυσσέα? Όλο τσίτσιδε κάνει, μόνο τσίτσιδε. Εσύ πριν μα κατηγόρησε εμά για συντηρητικού. Μα αφού είναι όλα φαρσαφόρα, χάθηκε ένα βραγκί να τους φορέσει. Έτσι θέλω. Οι αρχαίοι Έλληνες έφτιαχναν τα γάλματα γυμνά. Έχεις και σε αυτό ένσταση? Άλλο αυτό. Έρχεται η κάθε πικραμένη και ποζάρει θεόγυμνη. Καλά, εσύ δεν ζηλεύεις. Τι να ζηλέψω, νόνα μου, η δουλειά του είναι. Ναι, σωστά. Θα μπορούσε να είναι γυναικολόγος όπως της μάνας σου. Άλλη ιστορία αυτή. Θα έχουμε εξελίξεις. Δηλαδή, τι ξέρεις? Α, τίποτα δεν λέω, είμαι τάφουνα στα πίδια. Πάντως, σοβαρεύει το πράγμα. Βρε νόνα, τι πετάς κουβέντες και μετά κλείνεις το θέμα? Είμαστε λες ή μη μιλάς καθόλου? Δεν λέω τίποτα, θέλω να πάω σπίτι μου. Α, τώρα που σε στριμώξαμε θες να πας σπίτι σου, ε? Ωραία, θέλω να σε πάω σπίτι σου. Όχι, δεν θέλω να πάω σπίτι μου, βάλε με ακόμα ένα λικεράκι. Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν την γλεντήσουμε. Τι θα καταλάβουμε, τι θα κασανίσουμε, τι θα καταλάβουμε. Άρχισες. Έγινε κάτι? Όλα καλά με την Όνα? Ναι, μια χαρά. Είχε κέφια όμως και δεν μ' άφηνε να φύγω. Έκανα το λάθος και της είπα για την έκθεση και είχε ένα σωρό απορίες. Άφησε το κινητό σου εδώ και σου είχε στείλει ναυσικά 5 μηνύματα. Αχ.
Ναι, με ρωτάει αν μπήκαν τα λεφτά από την πώληση του σπιτιού. Κάτσε να δω. Μπήκαν. Περίμενε. Ναι. Μπήκαν. Κάτσε να τη στείλω ένα μήνυμα να την ευχαριστήσω. Πάρ' την τηλέφωνο καλύτερα να τη μιλήσει. Δεν γίνεται. Πήγε το γκόμενο να το γνωρίσει ο Μιχαήλ. Α, το γκόμενο. Μην τσιτώνεις, Οδυσσέα μου, και φρόντισε να συνηθίσεις την ιδέα. Η ναυσικά θα τον παντρευτεί αυτόν. Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Θα με νευριάσεις τώρα, ε. Τέλος πάντων, ας μην το συζητήσουμε. Αν είναι αυτή ευτυχισμένη, θα το καταπιώ. Είσαι εσύ μια κακιά πεθερά. Είσαι εσύ μια κακιά φράου. Ταιριάξαμε. Πάντως ήταν πολύ γενναιόδορη η κίνηση της ναυσικάς να σας δώσει τα χρήματα από την πώληση του σπιτιού. Δεν ήταν υποχρεωμένη να το κάνει. Εννοείται πως δεν ήταν. Εγώ της είπα να τα κρατήσει, αλλά επέμενε. Αγάπη μου, ξέρεις τι σκέφτομαι. Από τη στιγμή που υπάρχουν αυτά τα χρήματα, μήπως να προχωρήσουμε στην αγορά ενός σπιτιού. Δεν ξέρω. Εννοείς εδώ στην Κέρκυρα. Συμφωνείς. Ναι, πού αλλού. Σε λίγο θα περπατήσουν οι μικρές και είμαστε κάπως τριμωγμένοι εδώ. Άσε που δεν έχουν και δικό τους δωμάτιο. Ναι, θα μπορούσαμε. Άσε που χρειάζομαι κι εγώ έναν ήσυχο χώρο για να δουλεύω. Αυτό σου λέω. Μήπως να βρίσκαμε ένα διόρροφο σπίτι με σοφίτα και να το κάνεις ατελιέ σου. Να το σκεφτούμε. Άσε πρώτα να γίνει η έκθεση στην Αθήνα. Σωστά. Χαίρεσαι με την προοπτική της έκθεσης. Να σου πω την αλήθεια. Είμαι λίγο μπερδεμένος, ρε αγάπη μου. Εσύ πιστεύεις ότι έχω τα κατάλληλα έργα για να υποστηρίξουν μια τέτοια κίνηση? Φυσικά και τα έχεις. Άλλωστε γι' αυτό τα μάζευες τόσο καιρό, για να κάνεις μια μέρα μια αναδρομική έκθεση. Τι, έχεις αμφιβολίες? Αφού με ξέρεις τώρα, πάντα έχω αμφιβολίες όταν πρόκειται για το επόμενο βήμα. Όμως, άμα το λες εσύ, πάω πάσο. Θα δεις, θα έχει μεγάλη επιτυχία. Να σου θυμίσω ότι αύριο πετάς για Αθήνα, σου έχω κλειστήριο. Ναι, το ξέρω. Έχω τη συνέντευξη με τον Καρατζά. Και επιστρέφεις αυθημερών. Δεν υπάρχει λόγος να μείνεις παραπάνω. Εντάξει, αγάπη μου. Ωραία. Σ' αφήνω ζωγραφίσεις. Έτσι θα φύγεις. Καλώς την. Είχες καλυπτήσει? Ναι, μια χαρά. Χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω. Οδυσσέα μου, τι κάνεις? Τώρα είμαι μια χαρά. Έλα να κάτσουμε. Σου πήραμε και σπανακόπιτα. Θα την τιμήσω. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη για την έκθεση που θα κάνουμε στην Αθήνα. Sorry. Λοιπόν, να τα πούμε λίγο. Να δοκιμάσω και τη σπανακόπιτα. Και μετά να δούμε τα έργα, Ναι, φυσικά και θα τα δεις. Νομίζω είναι χαρακτηριστικά της πορείας και της εξέλιξης του Οδυσσέα. Έχουμε κάνει ήδη μια επιλογή. Αλλά θέλουμε κι εσύ να μας πεις τη γνώμη σου. Τώρα, πραγματικά πιστεύεις ότι οι Άραβες θα διαφερθούν, θα δείξουν ενδιαφέρον? Έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον. Δεν πάω ποτέ στα τύφλα. Να ξέρεις ότι η Σαουδική Αραβία είναι μια εξαιρετική αγορά για να ανοιχτείς. Υπάρχουν πολύ σπουδαίοι συλλέκτες. Ναι, το έχουμε παρακολουθήσει. Μέχρι και τα Βίντσι αγόρασε κάποιος Σαουδάραβας. Και όχι μόνο. Οι Άραβες έχουν βγει πολύ δυνατά στο χρηματιστήριο της τέχνης. Φαντάζομαι ότι γνωρίζετε ότι υπάρχει Λούβρο στο Αμπουντάμπι. Είναι ένας καταπληκτικός χώρος τέχνης που φιλοξενεί παγκόσμια αριστουργήματα. Οι Άραβες έχουν βγει πάρα πολύ δυνατά. Ναι, το ξέρω. Αλλά για μένα είναι μια καινούρια αγορά. Πίστεψέ με, θα την κατακτήσεις κι αυτή. Είμαι απόλυτα σίγουρη. Και τώρα θέλω και τη σπανακόπιτά μου. Σε έχω έτοιμη. Ευχαριστώ. Στο καφέ. Βέβαια.